Τον Κυπρίνο επέλεξε η Ομοσπονδία Σωματείων Ανατολικής Ομιλίας για να κόψει την πίτα της για το 2017. Η Ομοσπονδία διατηρεί στενές σχέσεις με το βόρειο τμήμα του Εύρου και σκοπός είναι να μην χαθούν οι ρίζες με τις πατρογονικές εστίες της Βόρειας Τράκης. Αποφασίσαμε ομόφωνα ως Συμβούλιο να γιορτάσουμε αυτή την σημαντική για μας μέρα και να παράλληλα είχαμε και ένα τακτικό ΔΣ συνεδρίαση του Συμβουλίου μας στον Κυπρίνο. Είναι ένα από τα χωριά τα κριτικά στο Βόρειο Εύρο και θεωρήσαμε ότι είναι ένα κομβικό σημείο ώστε να έρθουν και όλοι οι άλλοι σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας που είναι όμορα του Κυπρίνου, όπως τα Δίκαια, όπως η Πτελέα, το Φυλάκι, ο Ορμένιο, Κόμορα. Γύρω στους 10 συλλόγους λοιπόν ανατολικορμιλιωτών είναι μέλη της Ομοσπονδίας μας. Σκεφτήκαμε να έρθουμε στην όμορφη Θράκη για να έρθουμε πιο κοντά, να ανταμώσουμε και να όλοι μαζί να βάλουμε έτσι ένα λιθαράκι ώστε να βοηθήσουμε στην διάσωση και διάδοση της ανατολικορμιλιώτικης παράδοσης που βέβαια γενικότερα ως Θράκη η παράδοση καλά κρατεί, αλλά το στοιχείο λιγάκι της Βόρειας Θράκης είναι γεγονός ότι μέσα σε αυτή την όμορφη πολυπολιτισμικότητα που έχουμε της Θράκης και της Δυτικής Θράκης ίσως κάπου χάνεται. Αυτός είναι ο ρόλος μας εδώ και να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους συλλόγους. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σύλλογοι και στη συνέχεια ομοσπονδία κάτω από την αγκαλιά της οποίας μπορούν να γίνουν δράσεις, οι οποίοι να αναπτύσσουν μια πολιτιστική δράση πολυεπίπεδη, αλλά και το κυριότερο, να μπορούν με επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία να αποδεικνύουν τις πραγματικές ρίζες από τις οποίες προέρχεται ο καθένας από εμάς. Είμαι πολύ ευτυχής που οι σύλλογοι που ανήκουν στο Δήμο Ορεστιάδος και αποτελούνται από ανθρώπους με καταγωγή από την Ανατολική Ρωμιλία έχουν μια πάρα πολύ καλή δραστηριότητα. Αυτό είναι το θετικό. Είμαι επίσης ευτυχής και χωρίς ίχνους υπερβολής που είδα, δεν ήξερα τα περισσότερα χρόνια γιατί δεν ήμουν στο θεσμικό αυτό αξίωμα, αλλά είδα το τελευταίο χρονικό διάστημα μια προσπάθεια εξωστρεφή και πολύ πιο κοντά στο αγκάλιασμα με τους συλλόγους της περιοχής μας και γενικά της Θράκης. Και αυτό είναι στα θετικά σας. Πέρσι η μικρή βοήθεια που δώσαμε νομίζω ότι δεν ήταν κάτι που αξίζουμε συγχαρητήρια, αλλά ήταν πραγματικά για να δώσουμε ένα στίγμα ότι θέλουμε τέτοιες δράσεις στην περιοχή. Η σημερινή πρωτοβουλία που παίρνετε να δείτε να κόψετε εδώ τη Βασιλότητα σημαίνει πάρα πολλά για την περιοχή μας. Και μας χαροποιεί, αλλά και μας γεμίζει με μεγαλύτερη ευθύνη να ανταποκρινόμαστε σε κάθε προσπάθεια ανοίγματος που γίνεται προς λόγους της περιοχής μας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας είναι η Ευγενία Δήμου από την Ορεστιάδα. Φέτος η Θράκη θα δώσει για άλλη μια φορά το στίγμα της στην Ομοσπονδία των Σωματείων Ανατολικής Ρωμιλίας, καθώς στην Κομωτινή θα φιλοξενηθεί το Πανελλήνιο Αντάμωμα. Εν όψη ενός Πανελλήνιου Αντάμωματος, όπως το ανακοινώσαμε, θα γίνει το 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμά μας φέτος στην Κομωτινή, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Κομωτινής και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θέλαμε να δώσουμε μια διάσταση περισσότερη στη Θράκη, γιατί αυτή θα σηκώσει και το βάρος το κυριότερο του Πανελλήνιου Αντάμωματός μας. Ένα μήνυμα ας περάσουμε σήμερα από εδώ. Γνωρίζουμε τις ρίζες μας. Κατανοούμε τις ιστορικές αλήθειες. Θυμόμαστε, δεν ξεχνάμε. Και παράλληλα δημιουργούμε στον τόπο που ο καθένας έτυχε να ζει αυτό το χρονικό διάστημα, μη διαρριγνύοντας τις σχέσεις μας με ανθρώπους που έχουν την κοινή καταγωγή, μη αφήνοντας να μας δηλητηριάσουν διάφορες άλλες κακόβουλες σκέψεις, αλλά ενωμένοι και αγαπημένοι προσπαθούμε ο καθένας μας, έχοντας όμως αφομοιωθεί μέσα στην τοπική κοινωνία, να αναδείξουμε και τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πολιτισμού και της καταγωγής από την οποία προερχόμαστε, αλλά και μέσα σε αυτό το μοσαϊκό που υπάρχει σε κάθε Δήμο, ο καθένας να βάλει το ψηφιδωτό του έτσι ώστε να κάνουμε μια όμορφη κατάσταση. Την εκδήλωση Ομοσπονδίας Σωματείων Ανατολικής Ρωμιλίας στήριξε και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπρίνου. Μας τιμάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και για να πούμε ένα ευχαριστώ, ας το πούμε έτσι, διαλέξαμε κι εμείς την ίδια μέρα να κόψουμε τη δικιά μας Βασιλόπιτα
σαν Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυπρίνου. Να πούμε και δύο ευχές. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία και δύναμη.